centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ο κύριος Παπαλάμπορος μαζί μας, ο πρόεδρος. Καλημέρα, Γαβρίλ. Καλημέρα, καλημέρα, Χριστό. Καταλαβαίνω ότι τι γίνεται στα φαρμακεία, επίσης. Καταλαβαίνω αυτή την εποχή τι γίνεται πραγματικά. Κοιτάξτε, εντάξει, κοίταξε, Χριστό, δεν είναι ότι εντάξει, υπάρχει μια ομαλή ροή. Απλά με πέτυχε σε μένα σε μια φάση τώρα που δεν μπορούσα να μιλήσω πριν λίγο. Δεν έχουμε προβλήματα γενικώς με τον κόσμο. Εντάξει, προχωράει κανονικά. Ωραία. Υπάρχει μια ομαλή ροή. Δεν έχουμε σκηνές πανικού. Ωραία. Εμείς στα πλαίσια της μετά την απαγόρευση τέλος πάντων και μετά τα περιοριστικά μέτρα που έθεσε η πολιτεία για να μην υπάρχει και από μέρους μας μεγάλος αριθμός μετακινήσεων και κατόπιν προτροπής του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προβήκαμε σε συνεχές ωράριο. Και για να διευκολύνουμε τον κόσμο για να βγαίνει περισσότερο να κάνει τις δουλειές μέρα και γιατί μετά τις 6 τους ώρες και νυχτώνει οπότε είναι και λίγο πιο δύσκολη μετακίνηση και για, για τους ηλικιωμένους θα είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4 το απόγευμα. Αυτό λοιπόν είναι το νέο ωράριο, δώστε λίγο σημασία παιδιά. Ακούτε γιατί μέσα στις μετακινήσεις σας, στις κατεξαίρεσεις μετακινήσεις σας είναι τα φαρμακεία. Στο φαρμακείο δικαιολογείτε να πάτε. Γράψτε λοιπόν τις ώρες να τις έχετε καλά στο μυαλό σας. Ποιες ώρες είναι ανοιχτές στα φαρμακεία της Καστοριάς. Λοιπόν, 8, επαναλαμβάνω, 8 με 4 το απόγευμα συνεχόμενα. Ναι. Από τις 4 μέχρι τις 9 υπάρχει το εφημερεύον φαρμακείο. Μάλιστα. Και από τις 9 και μετά το διανυκτερεύον. Έτσι. Όπως η υπηρεσία. Το ξαναλέμε για να το εμπεδώσουμε. Ναι. Λοιπόν, 8 με 4 συνεχόμενα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή όλα τα φαρμακεία. Ναι. Από τις 4 και μετά μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Το φαρμακείο εφημερεύον. Εφημερεύον. Τη διημέρευση που λέμε. Μάλιστα. Και από τις 9 μέχρι τις 8 της επομένης το πρωί το διανυκτερεύον φαρμακείο. Μάλιστα. Επιφυλασσόμαστε ότι αν σε περίπτωση υπάρξει ανάγκη, αυτό το παίρνουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ενημέρωση και από τους συναδέλφους που θα εφημερεύσουν αυτές τις μέρες, ότι δεν καλύπτεται το κοινό για τον χύψη αλφα λόγο, θα επιφυλασσόμαστε να αυξήσουμε τις εφημερίες. Περισσότερο. Αυτό το πρόγραμμα, Γαβρίλη, ισχύει από χθες, από Δευτέρα. Όχι, ισχύει από σήμερα. Από σήμερα, από σήμερα βγάλατε λοιπόν το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα ισχύει από σήμερα. Ανακοινώσαμε ότι από σήμερα θα ισχύει αυτό το πρόγραμμα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω το εξής. Αυτά είναι για την πόλη της Καστοριάς, έτσι δεν είναι? Σε όλο το νομό το ίδιο, το ίδιο. Άρα και στο Άργος, ας πούμε, 8 με 4 συνέχεια όλα και στο Άργος. Ακριβώς. 4 ναι. με 9 το εφημερεύουν επίσης. Σε όλο το νομό, επίσης. Χρήστο, σε όλο το νομό και αυτό γιατί. Γιατί πολλοί συνάδελφοι που έχουν φαρμακεία σε χωριά μένουν στην Καστοριά, οπότε καταλαβαίνεις ότι η μετακίνησή των για να πηγαίνει, για να γίνεται πρωί-απόγευμα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν στο χωριό τι γίνεται τώρα, στο χωριό μέχρι τι ώρα θα είναι? Στο χωριό και εκεί θα είναι μέχρι τις 4. Σε όλο το νομό θα είναι μέχρι τις 4 μέχρι τα φαρμακεία ανοιχτά. Τα εφημερεύοντα μετά και τα διευθυντερεύοντα θα είναι για Καστοριά και Άργος. Ναι, σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μία τάξη. Στα χωριά μας και σε όλο το νομό και στην πόλη και τα λοιπά, όλα τα φαρμακεία 8 με 4. Ναι. Από εκεί και μετά, για Άργος και για Καστοριά... Θα υπάρχουν τα εφημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Εφημερεύοντα μέχρι τις 9 και μετά τις 9 τα διανυκτερεύοντα. Ό,τι ίσχυε, ισχύει. Επειδή το λέμε αυτό ειδικά για τα χωριά που ήξεραν ότι το φαρμακείο ανοίγει και το απόγευμα, δεν υπάρχει πια στα χωριά απόγευμα. 9 με 4 συνεχόμενο. Ναι, είναι μέχρι τις 4. Και αυτό γιατί ήδη εχθές κάποιοι συνάδελφοι στα πλαίσια των ελέγχων που κάνει η αστυνομία και πολύ καλώς κάνει, σταματήθηκαν 2 ή 3 φορές για να δείξουν τα χαρτιά τους, ας πούμε, οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους. Μάλιστα. Δεν είχαμε φυσικά, επαναλαμβάνω, κανένα πρόβλημα. Ναι. Όλα πήγανε πολύ καλά. Ωραία. Εμείς ήμασταν έτοιμοι σαν σύλλογος, είχαμε εκδώσει τις σχετικές βεβαιώσεις σε όλα τα μέλη, σε όλους τους φαρμακοποιούς που έχουν φαρμακείο
σε όλο το νομό να μπορούν να κυκλοφορήσουν. Οφείλω να συγχαρώ και την αστυνομία, διότι οι ελέγχοι γίνονται και με σωστό τρόπο, επιδεικνύοντας την άδεπτο παράθυρο, δεν την πιάνει κανένας, ναι, ούτε βάλε ούτε φέρε ούτε τίποτα. Το κοιτούσα σήμερα το πρωί, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι και οι αστυνομικοί, και οφείλω να συγχαρώ κιόλας με τον τρόπο τον οποίο, για τον τρόπο τον οποίο κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και ένα μήνυμα εδώ. Ρώτα λίγο τον κύριο πρόεδρο, λέει ο κρατής μας. Ο κόσμος ψάχνει μόνο μάσκες και αντισηπτικά, ή ρωτάει και για συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να θωρακίσει τον οργανισμό του διαφορετικά? Το καλύτερο φάρμακο είναι να μένουμε σπίτι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρίξουμε τελείως το ανοσοποιητικό, έτσι δεν είναι? Ρωτάει. Σίγουρα, επειδή ακόμα οι ανάγκες του οργανισμού μέσα στο χειμώνα είναι αυξημένες, τα συμπληρώματα διατροφής βοηθάνε, βιταμίνη C, πολυβιταμίνες. Τα ζητάνε αυτά ο κόσμος λοιπόν, Γαβρίλ, μόνο μάσκες και αντισηπτικά. Επίσης, σε σπρέι. Τα αντισηπτικά είναι ένα θέμα, Χρήστο. Δυστυχώς ο εφοδιασμός είναι φοβερά πολύπλοκος, γιατί με την επίσχεση των εμπορευμάτων που έγιναν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί υπήρξε σπέκουλα, δεν το συζητάμε, ξέρουμε ότι οι τιμές ανέβηκαν πάρα πολύ, και δυστυχώς αυτό είναι, πίστεψέ με, ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Όπου χτύπησε ο COVID-19, υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις των και τιμών. Σχροκέρδια εδώ θα μιλήσω. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για σχροκέρδια. Η ζήτηση αυξάνει την τιμή. Δυστυχώς και εκεί και στα πρώτα, πρώτα είδη ανάγκης αυξάνει την τιμή και στους χονδρεμπόρους. Δηλαδή και οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν με την έννοια. Δηλαδή δεν φταίει μόνο η εισαγωγέας. Ακόμα και αυτός που παράγει την πρώτη ύλη, λόγω του ότι είναι αυξημένη ζήτηση, δυσκολεύεται στο να την, και να την παράγει. Οπότε υπάρχει και κόστος παραγωγής αυξημένο. Ναι. Έτσι, ακόμα και στις πρώτες ύλες. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε εμάς που είμαστε ο τελικός κρίκος της αλυσίδας, ας πούμε, του λιανεμπορίου, να το πω έτσι. Δεν φταίνουν τα φαρμακεία που αυξάνονται. Και για τα ενοπνεύματα και όχι μόνο για τα αντισηπτικά. Γιατί εδώ έχει κρατήσει κάποιος εδώ ένα ενοπνεύμα με 2 ευρώ και μετά από κάποιες μέρες 6 ευρώ. Δηλαδή είναι δυνατόν? Το ενόπνευμα το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα, δηλαδή κυκλοφορεί είναι ανάρπαστο. Η κανονική του τιμή του ενόπνευματος που ήταν με κουπόνι μια συγκεκριμένη εταιρεία ήταν 2,08. Ορθώς ο άνθρωπος. Και αυτός τώρα έχει 6, το βλέπω εδώ, και το έχει την τιμή πάνω. Δηλαδή είναι δυνατόν που μου το στέλνει? Είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Δυστυχώς. Και όμως είναι, και εξηγώ γιατί είναι. Δεν είναι θέμα του φαρμακείου, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει αυτή η ψευδή εντύπωση. Ξέρεις όμως, Γαβρίλη, το φαρμακείο τα ακούει. Σου λέει, όπα, ο φαρμακοποιός το βαλέξει. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά εμείς πουλάμε με ένα ποσοστό κέρδος επί της χονδρικής τιμής. Αν εμένα μου έρθει τριπλάσια ή τετραπλάσια χονδρική τιμή, δεν θα βάλω το κέρδος μου, αυτό που μου αναλογεί. Πρέπει να το βάλω. Ακριβώς αυτό που λες, και ο κόσμος δεν ξέρει τον πριν από σένα. Ο κόσμος ξέρει, Γαβρίλ, 2 ευρώ μου το δίνει σήμερα, 6 ευρώ μου το δίνει αύριο. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται πριν από αυτό. Γι' αυτό το λόγο, Χρήστο, πώς να πω, σταμάτησα να έχω, και όχι εγώ μόνο, πολλοί συνάδελφοι δεν έχουμε και μάσκες ειδικά, γιατί δεν τολμάμε, έτσι, να ζητήσουμε την τιμή, τη λιανική που θα βγαίνει στον πελάτη. Υπάρχουν, γιατί, αλλά είναι απλησίαστα. Ναι, όταν μου λέει ο άλλος ότι η Κοσάδα έχει 348 ευρώ χονδρική με βαλβίδα τύπου FP2, γιατί να την πάρω? Συγγνώμη, τα 20 κομμάτια πώς να τα πάρω εγώ, 348 ευρώ χονδρική, με τίποτα, συν ΦΠΑ 6% που πήγε τώρα, συν ένα ποσοστό κέρδος, συν ένα περιθώριο κέρδος. Απίστευτο. Το οποίο πρέπει να το βάλω και εγώ πάνω. Πόσο να τη ζητήσω? Μα είναι. Και όσο υπήρχαν ακόμα μάσκες, ήταν οι 3 μάσκες, νομίζω, 4,5 ευρώ περίπου πηγαίνονταν, κάπου εκεί. Χρήστο, οφείλω να πω το εξής, ότι τουλάχιστον η Καστοριά, η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων, από θέματα είχε, τα πούλησε στις τιμές που ίσχυαν πριν ξεσπάσει αυτό το πράγμα. Έτσι, ό,τι ήρθε δηλαδή, αμέσως μετά, καταλαβαίνετε ότι ήρθε με την τιμή στον ουρανό.
Έτσι ακριβώς. Έτσι τώρα, ακριβώς. Για να απαντήσουμε όμως και στο ερώτημα που έβαλε και ο ακροατής μας. Ζητάνε λοιπόν μόνο μάσκες και αντισηπτικά ή ζητάνε και άλλα πράγματα για να θωρακίσουν τον οργανισμό τους? Υπάρχουν γάντια, και οι ψαγμένοι συμπολίτες μας. Γάντια, βιταμίνη και γάντια και γενικώς βιταμίνες. Συμπληρώματα διατροφής. Συμπληρώματα, ναι, διατροφής, μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, υπήρχαν και αυτοί που θέλανε να ζητήσουν, που ήρθαν να ζητήσουν το φάρμακο. Γιατί βγήκε και ο κ. Σιόρδας, ο λοιμοξιολόγος, και είπε δυστυχώς την εμπορική ονομασία του φαρμάκου που πιθανολογούν ότι κάνει καλό, ας πούμε, στη θεραπεία. Ποιο φάρμακο ήταν αυτό? Το λεγόμενο πλακουενίλ είναι, το οποίο, εντάξει. Αυτό υποτίθεται γιατρεύει τον. Υποτίθεται ότι ναι, υποτίθεται ότι γιατρεύει, αλλά αυτό γίνεται μόνο σε νοσοκομειακή χρήση μαζί με κοκτέιλ φαρμάκων. Δεν είναι να το πάρεις στο σπίτι να το έχεις. Δηλαδή, εγώ θέλω να παρακαλέσω για άλλη μια φορά τον κόσμο να είναι ψύχρεμος, έτσι, να μην ακούει φωνές δεξιά και αριστερά, γιατί δεν είναι και οι περισσότερες βάσιμες. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκεύασμα που λέγαμε, φαντάσου ότι μια κλινική μελέτη βασίστηκε το αποτέλεσμα μόνο σε 25 άτομα. Μου λέγανε άνθρωποι της εταιρείας ότι δεν είναι μεγάλη μελέτη και δεν είναι καν εμπεριστατωμένη. Απλά πρέπει να το κάνουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Ωραία. Έτσι, κακό δεν κάνεις, αλλά μπορεί να μην κάνεις ούτε καλό. Σωστό. Οπότε ο κόσμος ας είναι ψύχρεμος. Το καλύτερο φάρμακο είναι να μείνεις στο σπίτι. Η καλύτερη πρόληψη είναι να μείνεις στο σπίτι. Να περιορίσεις το έπακρον της μετακινήσης του. Έτσι. Αυτό έλεγα σήμερα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας ηλικιωμένος να παίρνει κάθε μέρα ψωμί. Έτσι. Πρέπει να παίρνει, να περιορίσει και αυτό στις μετακινήσεις του. Ό,τι γίνεται, γίνεται και για αυτούς ουσιαστικά. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος ότι από σήμερα σε όλο το νομό υπάρχει το νέο ωράριο των φαρμακείων. Ναι. Για τα χωριά που ενδιαφέρουν, και είχαμε μηνύματα. Στα χωριά τα φαρμακεία θα είναι σε ρίγα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Δεν θα ανοίγουν απόγευμα τα φαρμακεία στα χωριά. Όχι. Οπότε να το ξέρουν οι φίλοι και αυτό. Από εκεί και μετά σε Άργος και Καστοριά θα υπάρχουν τα εφημερεύοντα από τις 4 μέχρι τις 9 και τα διανυκτερεύοντα από τις 9 μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα μέχρι νεοτέρας από σήμερα. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να μας πει ο κύριος Παπαλάμπρος μέχρι πότε θα είναι αυτό το πρόγραμμα. Μέχρι νεοτέρας. Μπορεί να τροποποιηθεί. Κοιτάξτε, αυτό θα προσαρμόζεται. Όπως και τα μέτρα ισχύουν μέχρι τις 6 Απριλίου. Αν πάρουν παράταση, προφανώς θα πάρουμε και εμείς την παράταση αυτή. Σωστό. Για να συμβάλλουμε στο μέτρο αυτό. Έτσι. Θα το δούμε εν καιρό. Ωραία. Εντάξει, όπως επίσης σας είπα ότι αν χρειαστεί να αυξήσουμε τις εφημερίδες, θα τις αυξήσουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαλάμπρο. Να είστε καλά. Έγινε. Είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γαβρίλ Παπαλάμπρος για το νέο ωράριο των φαρμακείων που ισχύει από σήμερα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.